Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας το Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Θανάση Γκανά, ο οποίος έχει ασχοληθεί και με το ρήγμα της Αταλάντης. Σας ευχαριστούμε για την τιμή καταρχήν και για τον χρόνο σας να μας ενημερώσετε, κύριε Γκανά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είχαμε έναν ισχυρό σεισμό, θα λέγαμε, το μεσημέρι της Πέμπτης, 4,8 Ρίχτερ. Κατά πόσο αρχικά μας ανησυχεί? Κοιτάξτε, αυτός ο σεισμός είναι σε ένα μικρό ρήγμα που έγινε κοντά στο χωριό Έξαρχος. Mm-hmm. Ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο ρήγμα είναι, γιατί τα δεδομένα έρχονται σιγά σιγά και πρέπει να τα αναλύσουμε για να βρούμε ποια είναι η διεύθυνση του ρήγματος βασικά. Αν είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι παράλληλο με το ρήγμα της Αταλάντης, αν είναι κάθετος αυτό. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ένα μικρό ρήγμα, το οποίο δεν πρέπει να έχει μήκος πάνω από 5 χιλιόμετρα, είναι μεταξύ των χωριών Καλαπόδη και Έξαρχου. Και δεν έχει επιφανειακή έκφραση. Δηλαδή, όταν δούλευα εγώ στην περιοχή εκεί και έχω περάσει πραγματικά όλη την περιοχή της Λωκρίδας, μέχρι και τη Λαμία και βορειότερα ακόμα, να έχω χαρτογραφήσει όλοι, δεν το έχω βρει αυτό στο πεδίο. Είναι ένα ρήγμα που είναι τυφλό, όπως λέμε. Δηλαδή είναι σε βάθος κάποιων χιλιόμετρων και δεν βγαίνει στην επιφάνεια. Οπότε ακόμη αυτός είναι ακόμα ένας λόγος να μας καθησυχαστική. Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει κάποια συνδεσιμότητα που μπορούμε να πούμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, βάσει των ευρημάτων που έχετε και εσείς στα χέρια σας, με το γνωστό ρήγμα της Αταλάντης. Όχι, καμία σχέση. Ούτε με τις Αταλάντες, ούτε με άλλα ρήγματα μεγάλα που έχει η περιοχή. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι ένα μικρό ρήγμα το οποίο είναι τυφλό, σε βάθος 9 με 13 χιλιόμετρα και πάει καλά η ακολουθία. Έχουμε μέχρι τώρα 18 μετασεισμούς. Είναι φυσιολογικό αυτό, οι κάτοικοι να μην φοβούνται. Κάθε μετά από κάθε σεισμό έχουμε μετασεισμούς, θα είναι κάτω από τα πόδια τους, θα υπάρχουν βουητά, θα τρομάζουν λίγο αυτά, αλλά είναι όλα φυσιολογικά. Έτσι, από τώρα το λέμε, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την εμπειρία. Μόλις γίνει ένας μικρός σεισμός, έστω και δύο στην κλίμακα Ρίχτερ και μικρότερος, είναι πολύ κοντά στο 1-2 χιλιόμετρο, τρομοκρατούνται. Ναι. Αυτά είναι φυσιολογικά όμως. Πάντως, από ό,τι βλέπω λίγο από την ακολουθία, ο μεγαλύτερος ήταν 2,8 Ρίχτερ. Θα έχουμε κάποιο μεγαλύτερο μετασεισμό, θεωρείτε? Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται να πάει και στο 3,5. Αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. Μπορούμε να μιλήσουμε για κυριότητα σεισμού? Φαίνεται ότι είναι ο κύριος. Θα είμαστε σίγουροι αύριο τέτοια μετά από 24 ώρες περίπου. Το απογευματάκι δηλαδή θα είμαστε σίγουροι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ενημέρωση αναφορικά με καταστροφές εκεί στην περιοχή. Αν σας έχει δηλωθεί κάτι, εσείς έχετε κάποια περαιτέρω ενημέρωση? Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Το γνωρίζω, ναι. Αλλά από το μέγεθος και μόνο δεν περιμένω να έχουμε κάποια βλάβη σε καινούργια σπίτια. Τώρα παλαιά σπίτια, δηλαδή πέτρινα σπίτια ή παλαιές κατασκευές γενικά, ίσως να έχουν κάποιες μικροζημιές. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκανά, για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι έχετε και μια τηλεδιάσκεψη τώρα σε λίγο. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Παρακαλώ και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.